Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με σύμμαχο τον καλό καιρό και με κάθε μέσο οι εκδρομές του ΠΑΣ ταξιδεύουν για διάφορους προορισμούς ανά την Ελλάδα. Από το πρωί, κίνηση τόσο στα λιμάνια όσο και στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα είναι ιδιαίτερα αυξημένη και οι οδηγοί σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να οπλίζονται με υπομονή. Κορυφώνεται σήμερα και μέχρι το Μεγάλο Σάββατο η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα, με τους Αθηναίους να εγκαταλείπουν με οποιοδήποτε μέσο την πρωτεύουσα. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, έφτασαν στα λιμάνια από τις πρώτες πρωινές ώρες όσοι σκόπευαν να ταξιδέψουν στα νησιά, με δημοφιλείς προορισμούς στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Μόνο από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν σήμερα 19 πλοία, με πληρότητα που ξεπερνά το 90%. Ταλαιπωρία και καθυστερήσεις για τους οδηγούς, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη και στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας, μέχρι χθες στις 9 το βράδυ πέρασαν συνολικά 133.592 αυτοκίνητα. Ουρές σχηματίστηκαν στα διόδια της Ελευσίνας, με χαμηλές ταχύτητες έως την Κινέτα, αλλά και στην Αθηνών Λαμίας από το 70 χιλιόμετρο μέχρι τα διόδια της Θήβας. Νωρίτερα, προβλήματα στην κυκλοφορία δημιούργησε σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της Κακιάς Σκάλας, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές. Η ίδια εικόνα και στα κτέλ του Κηφισού, όπου από τις 5 το πρωί πραγματοποιούνται δρομολόγια για 35 νομούς, ενώ 20.000 επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν σήμερα. Σε επιφυλακή πάντως βρίσκεται η τροχέα, που έχει πάρει αυξημένα μέτρα από τις 19 Απριλίου για την διευκόλυνση των οδηγών που εγκαταλείπουν το κλεινό νάστη, αλλά και για την επάνωδο των εκδρομέων, οπότε και αναμένεται αριθμητικά μεγαλύτερη κίνηση οχημάτων. Η τροχέα συνιστά προσοχή και στις μετακινήσεις εντός της πρωτεύουσας λόγω αύξησης των ατυχημάτων κατά τις ημέρες των εορτών. Τον ρόλο της Ελλάδας ως γέφυρας και όχι ως συνόρου της Δύσης με την Ανατολή, αλλά και ως περιφερειακού κόμβου ανάπτυξης που αποκτά παγκόσμια εμβέλεια και σημασία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από το βήμα του δεύτερου φόρουμ της πρωτοβουλίας του δρόμου του μεταξιού που διεξάγεται στο Πεκίνο. Όραμα για το μέλλον ο σύγχρονος δρόμος του μεταξιού, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του δεύτερου φόρουμ της πρωτοβουλίας του δρόμου του μεταξιού που διεξάγεται στο Πεκίνο. Ο σύγχρονος δρόμος του μεταξιού μπορεί να αποτελέσει ένα όραμα και μια πρωτοβουλία με εξαιρετικά σημαντική στόχευση που θα αφορά το μέλλον, αλλά θα παίρνει παραδείγματα από το παρελθόν. Ο Πρωθυπουργός, που ήταν ο πρώτος ηγέτης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πήρε το λόγο στο φόρουμ, αναφέρθηκε στη μοναδική γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, αλλά και στην επένδυση της κινέζικης Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά. Θέλουμε η γειτονιά μας, η νοτιοανατολική Μεσόγειος αλλά και τα Βαλκάνια, να μην είναι το σύνορο ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή, αλλά να είναι η γέφυρα ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή. Να γίνει η περιοχή μας παγκόσμιος κόμβος μεταφορών, ενέργειας και εμπορίου. Η κινέζικη επένδυση, η επένδυση της κινέζικης Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά, παίζει κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Το φόρουμ, όπου συμμετέχουν περισσότερες από 150 χώρες και στοχεύει στη βελτίωση και ανάπτυξη του εμπορίου και των υποδομών μεταφοράς μέσω Ασίας, Ευρώπης, Ρωσίας και Μέσης Ανατολής, εγκαινίασε με ομιλία του ο πρόεδρος της Κίνας. Τη σημασία που δίνει στη ρωσοκινέζικη συνεργασία, υπογράμμισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Οικονομικός Σύμβουλος στρέμεται στο πιο широкому взаимодействию со всеми заинтересованными странами и объединениями. И в первую очередь с Китайской Народной Республикой, с Китаем, которого считаем нашим ключевым единомышленником, естественным партнером в деле комплексного развития континента. Στο επίκεντρο των επαφών του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο θα βρεθεί η περαιτέρω εμβάθυνση της ελληνοκινέζικης συνεργασίας και η ενίσχυση των κινέζικων επενδύσεων. Ανατριχιαστικές είναι οι νέες λεπτομέρειες γύρω από τη δράση του serial killer στην Κύπρο. Έπειτα από πολυήμερες ανακρίσεις, ο ύλαρχος της Εθνικής Φρουράς έσπασε και ομολόγησε 7 συνολικά φόνους, με την υπόθεση να προκαλεί σειρά ερωτημάτων για τους χειρισμούς των αρχών. Δεν έχει τέλος η φρίκη γύρω από την εγκληματική δραστηριότητα του 35χρονου serial killer, η δράση του οποίου συγκλονίζει τις τελευταίες ημέρες στην Κύπρο. Τα θύματα του είναι τουλάχιστον 7, με την υπόθεση να προκαλεί αναβρασμό στην κυπριακή κοινωνία για τους λάθους χειρισμούς των αρχών. Όπως αποκάλυψε, σκότωσε την 36χρονη Λίβια Φλωρεντίνα Μπουνέα και την 8χρονη κόρη της Έλενα Ναταλή από τη Ρουμανία.
Την 38χρονη Μέρι Ρόουζ Τιμπούρκιο και την 6χρονη κόρη της Σιέρα από τις Φιλιππίνες, την 28χρονη Αριάν Παλάνας Λοζάνο από τις Φιλιππίνες, την 29χρονη Μαρικάλ Βαλτέζ Αρκιόλα με καταγωγή από τις Φιλιππίνες, καθώς και μια γυναίκα αγνώστων στοιχείων με καταγωγή από το Νεπάλ ή την Ινδία. Αυτός είναι όμως ο τελικός απολογισμός της φρικιαστικής δράσης του Ορέστη. Οι κυπριακές αρχές για να διαλευκάνουν πλήρως τη συγκλονιστική υπόθεση έχουν ζητήσει βοήθεια από άλλες υπηρεσίες όπως την Scotland Yard. Μέσω ανακοίνωσης της Προεδρίας της Δημοκρατίας της Κύπρου, ο Νίκος Αναστασιάδης δήλωσε συγκλονισμένος και προανήγγειλε διορθώσεις και απόδοση τυχόν ευθυνών. Με πλήρη κατανόηση για τη συναισθηματική φόρτιση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συστήνει ψυχραιμία προκειμένου πρώτα να ολοκληρωθούν οι αστυνομικές έρευνες και ακολούθως να εξεταστούν υπό το φως αυτής της συγκλονιστικής εμπειρίας όλες οι σχετικές διαδικασίες, να γίνουν οι απαραίτητες αναθεωρήσεις και διορθώσεις και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες. Στην Κύπρο επικρατεί μεγάλος αναβρασμός με πολλούς να ζητούν την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Αρχηγού της Αστυνομίας την ώρα που μόνο δύο σωροί θυμάτων του 35χρονου έχουν ανασυρθεί, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για 13η ημέρα. Ώρες αγωνίας για το παιδάκι που καταπλακώθηκε από γκαραζόπορτα στο Νεοφάλιρο και δίνει μάχη για τη ζωή του στην εντατική του Πέδων Αγία Σοφία. Σοκαρισμένοι γονείς, η οικογένεια αλλά και ολόκληρη γειτονιά. Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πέδον η Αγία Σοφία ο 5χρονος που καταπλακώθηκε από γκαραζόπορτα στο Νέο Φάλιρο χτες το μεσημέρι. Η οικογένεια είχε έρθει στην Αθήνα από την Κοζάνη για να περάσουν το Πάσχα με τη γιαγιά. Ο 5χρονος Μιχάλης έπαιζε με το αδερφάκι του στην αυλή του σπιτιού της γιαγιάς. Ξαφνικά, μέσα σε μια στιγμή, το παιχνίδι μετατράπηκε σε φιάλτη. Η βαριά γκαραζόπορτα του σπιτιού, που ζυγίζει περίπου 150 κιλά, έπεσε στο κορμί του παιδιού για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. Το παιδί απεγκλώβησε ο πατέρας του, ενώ η μητέρα δεν μπορεί να συνέλθει από το σοκ. Οι γείτονες ενήργησαν πιο ψύχρεμα και κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Το 5χρονο αγόρι υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση για να αντιμετωπίσουν οι γιατροί του τις βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εσωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση για τα τουλάχιστον δύο επόμενα 24 ώρα. Οι ώρες του χειρουργείου ήταν μαρτυρικές για τους γονείς που περίμεναν με αγωνία έξω από το χειρουργικό θάλαμο. Έφτασε χθες το μεσημέρι μέσω ΚΑΦ διασωληνωμένο. Έγινε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση. Το παιδί είχε βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Αυτή τη στιγμή είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας, διασωληνωμένο, με μηχανική υποστήριξη αναπνοής. Η κατάστασή του παραμένει σταθερή, αλλά κρίσιμη. Οι επόμενες μέρες θα είναι ένας γολγοθάς για την οικογένεια που περιμένει τη δική της ανάσταση. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο του Open στις 7 με τη Στέλλα Γκαντόνα. Καλό απόγευμα σε όλους.